Ο Κρικβέλια επωφελείται. Ο Σισοκό που πλασάρει και αστοχεί. Αποκαλεί θέση στην πρώτη στιγμή στο παιχνίδι. Περιμένει μήπως γίνει κάτι όσον αφορά. Θα δούμε εδώ την παλιά για τον Ρέζεκ. Είναι εξαιρετική από τον Οκά. Ο Ρέζεκ απέναντι από τον Σβαλόφσκι ανοίγει το σκόρ η ανόρθωση. Στο 26 ο Τσέχος δείχνει ότι ξέρει καλά την τέχνη του γκολ. Άμεσα. Ξανά μπροστά η ανόρθωση με τον Σέλι. Βγαίνει ο Σβαλόφσκι, τον αποφεύγει. Φάτσα με το 2-0. Καθυστερεί ο Σέλι. Δοκάρι. Μαρκίνιος δοκίμασε το σούτ. Πολύ καλό Σβαλόφσκι όμως. Με τον Άντιτς μπροστά του. Κλείνει και ο Μακρύς τώρα. Η σέντρα βγήκε στο δοκάρι. Ο Σταύρου γυρίζει. Ο Μπακούρα δεν είναι εκεί. Και η ευκαιρία κάνει φτερά για τον Απόλλωνα. Ο Σενή μένει μπροστά ο Απόλλωνας για τον Σταύρου. Να δούμε τον νεαρό. Κάνει το σούτ, η μπάλα σε κόρνερ από την επέμβαση του Κοζατσίκ. Μπροστά το Μερκής. Προσπίθηκε αλλά έχασε την μπάλα. Η σέντρα του Κρικβέλια. Ο Ρέζε κάνει τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσει τα γκολ της ανόρθωσης. Γεμίζει ψάχνοντας τον Μερκή που κέρδισε την κεφαλιά. Ζωά Πάολο πλασάρει και σοφαρίζει. Ψυχρολουσία για την ανόρθωση στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον Ζωά Πάολο